Σε τρεις φάσεις θα γίνει η πληρωμή του επιδόματος των 800 ευρώ στους εργαζόμενους, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται το τριήμερο από 15 έως 17 Απριλίου. Σήμερα περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα για τις πληρωμένες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους για να μπορέσουν να δηλώσουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία τους, ώστε να πάρουν και αυτοί τα 800 ευρώ. 14 που κλειδώνει το σύστημα θα σταματήσει να λειτουργεί. Γιατί εκείνη τη μέρα θα σταματήσουμε πλέον να δεχόμαστε αιτήσεις στη βάση αυτών που είπα πριν, ναι. Και 10, 11, 10, 11 και 12 θα δεχθούμε διορθώσεις. 15, 16 και 17 γίνονται οι πρώτες πληρωμές των 800 ευρώ στους χιλιάδες εργαζομένους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους σε τρεις κύκλους. Έως τις 10 Απριλίου, από 11 έως 20 Απριλίου και από 21 έως και 30 Απριλίου, με τις πληρωμές αντίστοιχα να πραγματοποιούνται 15 έως 17 Απριλίου, 25 έως 27 Απριλίου και 5 έως 7 Μαΐου. Αμέσως μετά αρχίζει το δεύτερο κύμα. Το δεύτερο κύμα που θα ακολουθήσει στις αιτήσεις θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το πρώτο. Δηλαδή με βάση το τελευταίο στοιχείο του ΑΦΜΗ για όλες τις άλλες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Άρα κανείς δεν χάνει τη δυνατότητα υποβολής του εντύπου, αλλά αν κάνει λάθος ή αν χάσει την προθεσμία θα πάει μια εβδομάδα αργότερα. Έχετε εικόνα περίπου πόσες αιτήσεις έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, πόσες δηλώσεις? Οι δηλώσεις του μισθωτού είναι περίπου στις 350.000. Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, αυτοί θα λάβουν τα 400 ευρώ τη Μεγάλη Πέμπτη και τα υπόλοιπα 200 ευρώ μέσα στον Απρίλιο. Η πλατφόρμα για τους επιστήμονες αναμένεται να ανοίξει 9 Τετάρτου. Θα είναι μέχρι 20 Τετάρτου, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν τα βάουτσερ για να τα πάρουν σε δύο δόσεις. Μέχρι τις 20 του μήνα θα πάρουν τα 400 ευρώ. Και μετά την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τηλεκπαίδευσης, θα πάρουν και τα υπόλοιπα 200. Την ερχόμενη 5η, 9 Απριλίου, θα καταβληθεί το δώρο στους 110.000 εργαζόμενους σε νοσοκομεία, ΕΟΔΗ και πολιτική προστασία. Σήμερα και αύριο πρέπει να μπουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εκδώσει επιταγές στη πλατφόρμα των τραπεζών και να δηλώσουν ποιες επιταγές θέλουν να έχουν στην αναστολή. Για να έχουν τις 75 μέρες. Διαφορετικά, όσες δεν το κάνουν επιχειρήσεις αυτό το πράγμα, οι επιταγές θα είναι απαιτητές. Επίσης, μέχρι 10 Τετάρτου έχει ανοίξει πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία πρέπει να κάνουν την αίτηση οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να πάρουν το ένα δις που είπε ο Υπουργός, ο κ. Κυλακάκης, σαν δανεισμό. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο φρονείται εσείς ότι φτάνει, αρκεί για τις επιχειρήσεις? Αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν φτάνει πουθενά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις θα το πάρουν, με ποια επιλεξιμότητα. Γιατί η πλατφόρμα είναι ανοιχτή τόσο για τις ατομικές επιχειρήσεις όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Στο μεταξύ, νωρίτερα αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές των συντάξεων του Μαΐου. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους θέος φορείς, ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑΑ, θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου. Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου. Για τις συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τα θέος, ΙΚΑ, ΕΤΑ, ΜΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, τράπεζες, ΔΕΗ και ΟΤΕ, αν και η προγραμματισμένη ημερομηνία είναι να πληρωθούν την 5η, 30 Απριλίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο τελικά η καταβολή τους να γίνει την Τετάρτη, 29 Απριλίου.